Καλησπέρα και από μένα. Πολλή συζήτηση έγινε στο σημερινό συμβούλιο σχετικά με τα κοστολογημένα, με τα μέτρα που έχουν προταθεί, κατά πόσο είναι κοστολογημένα και κατά πόσο όχι. Επίσης, μεγάλη κουβέντα έγινε για τα χρήματα τα οποία εξοικονομήσαμε από τις εκδηλώσεις και πώς αυτό το πλεόνασμα θα το διαθέσουμε για την στήριξη των επιχειρήσεων και ειδικότερα του τουριστικού ενδιαφέροντος που πλήγησαν από τον κορονοϊό. Ωστόσο, όμως, η εικόνα που έχω εγώ είναι εντελώς διαφορετική. Θεωρώ ότι στο τέλος το ισοζύγιο μάλλον θα είναι αρνητικό και κομβικό ρόλο σε αυτό θα παίξει και πολλά θα εξαρτηθούν από το εάν θα πραγματοποιηθεί η εμπορπανήγυρηση ή όχι. Διότι, όπως γνωρίζετε, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εμπορπανήγυρη, η τρύπα που θα δημιουργηθεί στα οικονομικά του Δήμου είναι 150.000 με 200.000 ευρώ περίπου και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να καλύψει το κόστος από το καρναβάλι, τη Μεγάλη Παρασκευή και τις εκδηλώσεις, ακόμα και με την αυμαχία μέσα. Οπότε ενδεχομένως να έχουμε ένα αρνητικό ισοζύγιο. Όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από το αν θα μπορούμε να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, από το αν θα πραγματοποιηθεί η παρεμπορπανήγυρη ή όχι. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Και οποιαδήποτε απόφαση πάρουμε, σίγουρα να τη μεταθέσουμε προς το τέλος του καλοκαιριού. Οπότε θα έχουμε και πλήρη εικόνα για το αν θα γίνουν τα μπαζάρια φέτος.